Ιούνιος του 2016 και βρίσκομαι στον Άγιο Κωνσταντίνο του Πειραιά, όταν στις 2 Ιουλίου του 1878 ο Δήμαρχος του Πειραιά Τρίφωνας Μουτζόπουλος τοποθετούσε τον θεμέλιο λίθο για την ανέγερση του Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Ναός είναι το όμορφο εσωτερικό της Εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου στον Πειραιά. Το τέμπλεο με τις ολόσωμες εικόνες, τις δεσποτικές εικόνες του Χριστού Ευλογών της Θεοτόκου Βρέφο Κρατούσας, αναγεννησιακό Ναζαρινό το ύφος. Το τέμπλεο κατελήγει σε ωραίο αέτομα με επίστεψη επάνω. Είναι στοιχεία νεοκλασικά, η Θεοτόκος, ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη με τα στέματα, οι όμορφες μεγάλες καντήλες, ο Χριστός ο οποίος έχει και του Τισιανού ένα είδος και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες και αφθάστου τέχνης και τολιότητος που υπάρχουν μέσα στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο υπέροχος τρούλος της εκκλησίας, οι οποίες στα τόξα επάνω υπάρχουν Απόστολοι, στα σφαιρικά τρίγωνα είναι Μαρθαίος, Μάρκος, Ιωάννης και Λουκάς οι Ευαγγελιστές, και καθώς βλέπουμε το εσωτερικό της εκκλησίας είναι Μεγάλη Παρασκευή του 2015. Ο Χριστός Παντοκράτορας επάνω στο τέμπλο, είναι πάρα πολύ όμορφη η παράσταση του Χριστού Παντοκράτορα με μια επιγραφή γύρω. Ο Παντοκράτορας, αυτός που βαστάζει τους πάντες, η τεχνοτροπία είναι ναζαρινή, νεοκλασική, αναγεννησιακή. Από το ιερό της εκκλησίας, η Θεοτόκος, του Πολυχρόνη Λεμπέση αυτή η τοιχογραφία. Ο Πολυχρόνης Λεμπέσης καταγόταν από τη Σαλαμίνα και έχει ζωγραφίσει στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στον Πειραιά, μεγάλος ζωγράφος και γεωγράφος, και καθώς βλέπουμε το ιερό της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου με το πάρα πολύ όμορφο κυβόριο, έτσι λέγεται, ο ουρανός της Αγίας Τραπέζης στα Βυζαντινά χρόνια πάντα είχε κάλυμα, όπως έχει τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια στον Άγιο Κωνσταντίνο, η θρόνη, το σύνθρονο γύρω από την Αγία Τράπεζα και ένα ωραίο βιτρό ή αλλογράφημα με τον Χριστό, τον Άγιο Κωνσταντίνο, την Αγία Ελένη, και πάλι βλέπουμε το εξαίσιο κυβόριο τον ουρανό, το οποίο είναι πάνω από την Αγία Τράπεζα, και τα όμορφα ή αλλογραφήματα, τα βιτρό τα οποία τοποθετήθηκαν τώρα, τα οποία ταιριάζουν απόλυτα. Οι άγγελοι, οι οποίοι είναι εν είδη κολώνων και βαστάνε τον ουρανό του κυβορίου της Αγίας Τραπέζης, διάφορα σκεύη για τη χρήση των λειτουργιών της εκκλησίας, και πάλι βλέπουμε το όμορφο κυβόριο ουρανό, το οποίο είναι πάνω από την Αγία Τράπεζα, και πάλι βλέπουμε τις τοιχογραφίες 1880 και 1900, και έχει ζωγραφίσει ο Πολυχρόνης Λεμπέσης τα όμορφα σκαλιστά στην βάση της Αγίας Τραπέζης, και μπροστά η εικόνα αλλάζει και μπαίνει κατά τα σεορτάς και καινούργια εικόνα. Βλέπουμε τα όμορφα ξυλόγλυπτα στη βάση της Αγίας Τραπέζης, τους αγγέλους εν είδη κολώνων που βαστάνε τον ουρανό, και τα όμορφα ιαλογραφήματα, τα βιτρό, ο Χριστός Παντοκράτορας με σε ωραίο μπλε χιτώνα. Έχουν γίνει τώρα τελευταία, αλλά ταιριάζουν απόλυτα, και πάλι βλέπουμε το όμορφο κυβόριο μέσα στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι τοιχογραφίες είναι πάρα πολύ όμορφες, και αμέσως φαίνεται ο ουρανός στο εσωτερικό του ουρανού και του τρούλου του κυβορίου του Αγίου Κωνσταντίνου, πάρα πολύ όμορφο, με ωραία δουλειά, και τους αγγέλους που βαστάνε τον ουρανό. Και ολόκληρη η Αγία Τράπεζα φαίνεται από αυτό το σημείο. Το εξωτερικό της εκκλησίας είναι Μεγάλη Παρασκευή του 2016, η φετινή χρονιά, ολόκληρη η εκκλησία, τα μαρμάρινα προσκυνητάρια, είναι Μεγάλη Παρασκευή και είναι φωτισμένη η εκκλησία πάρα πολύ όμορφα. Και εδώ φαίνονται και μια ωραιότατη τοιχογραφία, η οποία είναι ο Άγιος Γεώργιος που σκοτώνει το δράκοντα για να μην φάει την βασιλοπούλα, είναι από τον
Συνεχίζοντας, βλέπουμε τις ωραίες τοιχογραφίες του Αγίου Κωνσταντίνου, οι ωραίες εικόνες και τα μαρμάρινα πλαίσια. Όλη η εκκλησία είναι χάρμα οφθαλμών. Αγιογραφηθήσα όλοι με την αζαρενή τέχνη, μια όμορφη θεοτόκος με ένα αργυρό πουκάμισο. Και εδώ είναι η Αγία Παρασκευή και εδώ είναι το προσκυνητάρι με τους Αγίους 10 μάρτυρες, ωραιότατο προσκυνητάρι των τινίων γλυπτών τα οποία έχει η Εκκλησία, το προσκυνητάρι με τους Αγίους 10 μάρτυρες οι οποίοι είναι προσφορά των Κρητών, η όμορφη εικόνα του προσκυνηταριού και πάλι βλέπουμε την εικόνα που είναι στο προσκυνητάρι των Αγίων 10 μαρτύρων, είναι φωτογραφία και δίπλα είναι άλλο προσκυνητάρι μαρμαρότεχνο, γλυπτικής μεγάλης ακμής και ομορφιάς των γλυπτών που διακόσμησαν τον Πειραιά. Φίλιππος Ρήγος επί 1905, ο γλύπτης του προσκυνηταριού των Αγίων Αναργύρων, όπως υπάρχει μέσα στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, ο Άμβωνας, ο επίχριστος Άμβωνας, και πάλι μια πανωραματική άποψη της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου και είναι ίσως η ομορφότερη εκκλησία του Πειραιά. Εδώ είναι επιτάφιος του 2015, ο όμορφος αναγεννησιακός επιτάφιος, είναι λήψεις που είχα κάνει το 2015, τον επιτάφιο τον είχαν στο κέντρο του ναού και ήταν και ωραία φωτισμένη η εκκλησία. Ιούνιος του 2016 και βρίσκομαι στον Άγιο Κωνσταντίνο του Πειραιά όταν στις 2 Ιουλίου του 1878 ο Δήμαρχος του Πειραιά Τρίφωνας Μουτζόπουλος τοποθετούσε τον θεμέλιο λίθο για την ανέγερση του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο ναός κτίστηκε σε οικόπεδα του χιώτη εμπόρου Ηλία Βάβουλα. Οι συνθήκες δεν ήταν καθόλου ομαλές. Οι εργασίες ανοικοδόμησης ολοκληρώθηκαν το 1882, ενώ τα εγγένεια έγιναν το 1887. Αρχικά τα έγγραφα αναφέρουν ως ναό νέα εκκλησία επί της πλατείας Κοραή. Ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ωραιότερους ναούς του Πειραιά. Έχει χωρητικότητα 1.200 ατόμων και το σχέδιό του με τα επιβλητικά κοδονοστάσια και τον υψηλό τρούλο θυμίζει πολύ την Μητρόπολη της Αθήνας. Κτίστηκε με σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Λαζαρίμου με μηχανικό τον Παναγιώτη Ζίζηλα σε περιοχή η οποία είχε δοθεί σε χιώτες που εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά το 1835. Μάλιστα, η οδός Αγίου Κωνσταντίνου αποτελούσε παλαιότερα την Αιχιακή πλατεία. Ο αρχιτέκτονας Ιωάννης Λαζαρίμος με σπουδές στο Παρίσι και το Μόναχο ανέλαβε λίγο αργότερα τον Άγιο Νικόλαο και το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά που είναι ακριβώς απέναντι. Σχεδίασε τον ναό βασισμένος στον βυζαντινό ρυθμό της Σταυροειδούς Βασιλικής Μετρούλο, ωστόσο έδωσε και γραμμές νεοκλασικισμού στο οικοδόμημα, τάση που κυριαρχούσε την εποχή εκείνη στη Δυτική Ευρώπη και επηρέασε και την Ελλάδα και τον Ελλαδικό χώρο. Πολλοί αξιόλογοι αγιογράφοι, μαρμαρογλύπτες και άλλοι καλλιτέχνες διακόσμησαν το εσωτερικό του ναού. Η αγιογράφηση πραγματοποιήθηκε σταδιακά επί Δημαρχίας Θεόδωρου Ρετσίνα 1887-1891, αλλά και αργότερα κατά καιρούς αγιογράφησαν οι Δρουσόπουλος, Πρινόπουλος, Βασίλειος Κώτας, Δημήτριος Γεωργαντάς και προπάντων ο οποίος κατάγεται και από τη Σαλαμίνα, ο Πολυχρόνης Λεμπέσης, Κωνσταντίνος Λιβαθάς, Κωνσταντίνος Αρτέμις και ο Μπάτας.
ακολούθησαν και αυτοί την δυτικοευρωπαϊκή τεχνοτροπία, τη λεγόμενη Ναζαρινή, που επικρατούσε τότε στην Ευρώπη, και αυτή ακολούθησε και η νεότερη Ελλάδα μέχρι τον Μεσοπόλεμο το 1935, οπότε ο Φώτης ο Κόντογλου έδωσε ξανά το ευρωπαϊκό στυλ, το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά το νεοκλασικό και ναζαρινό είναι ωραιότερο. Ο σημαντικότερος αγιογράφος του Νόου ήταν οπωσδήποτε ο Πολυχρόνης Λεμπέσης. Είχε σπουδάσει στη Σχολή Καλοτεχνών του Μονάχου και αναδείχθηκε σαν έναν από τους πιο αξιολογότερους Έλληνες ζωγράφους. Πίνακες του υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας. Τα πολλά αναθέματα που υπάρχουν μαρτυρούν τη ζωντανή παρουσία των Αγίων. Οι προσφορές προσκυνηταριών και άλλων κατασκευών από συλλόγους, χιώτες, κρίτες κλπ. Σε τεχνίες εμπόρων, τεχνίτες και ιδιώτες φανερώνουν ότι πολλοί πιστοί επικαλούνταν και είχαν προστάτες τους Αγίους. Παράλληλα, η ενορία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στήριξε και υλικά τους αναξιοπαθούντες κάθε εποχής με όλα τα μέσα.